Είμαι ο Μίμης Ανδρουλάκης, φίλες και φίλοι, και σας ενημερώνω ότι θα κυκλοφορήσει το νέο μου βιβλίο, μυθιστόρημα, με τίτλο «Μπλε λουλούδι», υπότιτλο «Αναμνήσεις από το 2048». Το αφιερώνω εξαιρετικά στη γενιά της χιλιετίας, σε αυτήν που ξεμύτησε στο πρώτο πέμπτο του αιώνα μας και έπεσε πάνω στη μεγάλη οικονομική κρίση και τώρα στην καταστροφική πανδημία. Το μπλε λουλούδι το διαποτίζει η μελλοντική νοσταλγία για τις χαρές, τους έρωτες, τις αγωνίες, τις εκπλήξεις ενός κόσμου που ενδεχόμενα εμείς, η γενιά μου, δεν θα τον προλάβουμε. Ο συγγραφέας στην περίπτωση αυτή αντιστρέφει το στίχο του Ελίτη «Πενθώ τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς», τα ερευνά, τα τραγουδά, ενώ ο αναγνώστης τα ιχνηλατεί με ένα παιχνίδι ρεαλιστικής φαντασίας. Τονίζω το ρεαλιστικής για να πω ότι εδώ δεν έχουμε, ας το πούμε έτσι, μια αχαλήνοτη μελλοντολογία, ένα αποκοίημα αχαλήνοτης φαντασίας. Η υπόθεση είναι απλή. 33 κορυφαίοι της επιστήμης και της τέχνης, γυναίκες και άντρες, αποσύρονται στο νησί των κοραλιών, το πρώτο που θα καταπιεί ο ωκεανός. Αντιδρούν συμβολικά με το στοχαστικό βίο στην κλιματική καταστροφή, τις πανδημίες, τον πυρηνικό χειμώνα και άλλους μεγάλους κινδύνους για την ανθρωπότητα, ανθρωπογενείς και μη, γήινους και συμπαντικούς. Κοινή τους ιδιότητα η αφύσικη σύμπτωση, εδώ πρώτη για μια ίντρικα με σημασία, η αφύσικη σύμπτωση, είναι όλοι τους και οι 33 απόγονοι νόθων τέκνων μεγάλων ανδρών, από τον Άνταν Σμιθ και τον Καρλ Μάρξ ως τον Αϊνστάιν, τον Πικάσο, τον Πιραντέλο, τον Όσκαρ Ουάιλντ και μια σειρά άλλες μεγαλοφύες οι διασημότητες του καιρού μας. Επίκειται η σύνδεσή τους με την πρώτη ανθρώπινη απικία στη Σελήνη την πρωτοχρονιά του 2049, ενώ αιωρείται στην ατμόσφαιρα μία ανακάλυψη, μία ανατρεπτική τεχνολογία ισοδύναμη με γεωπολιτικό σοκ. Η ιστορία ξετυλίγεται με ξεγύμνωνα των ψυχών, με συνταρακτικά οικογενειακά μυστικά και τραύματα, ερωτοτροπίες, πλεχτάνες, κατασκοπίες, κυρίως όμως με απαντήσεις στους μεγάλους γρίφους του αιώνα μας. Ο νέος καπιταλισμός των ρομπότ, της τεχνητής νοημοσύνης, της λιγότερης εργασίας, ενώπιο με τον εαυτό του, τα όρια του και τις αντιθέσεις του. Το ένιγμα της Κίνας, ο εξόγαμος πολιτικός καπιταλισμός της, το μέλλον του δηλαδή. Τα μυστικά της ηγεσίας και της δημιουργικής ευφυΐας στον 21ο αιώνα. Όμως οι δηλιακές μέρες στο νησί των κοραλιών παίρνουν ευνίδια μια δυσάρεστη τροπή, έτσι που να λες έρχεται η συντέλεια. Το μπλε λουλούδι βέβαια, αναμνήσει από το 2048, δεν είναι απεσιόδοξο παρά το δραματικό του τέλος. Ο κόσμος του 2048-2050 δεν θα είναι εντελώς διαφορετικός από τον σημερινό, αλλά μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος. Το μέλλον είναι ανοιχτό. Θα μου πείτε, γιατί μπλε λουλούδι? Έτσι ονόμαζαν, αυτό είναι το όνομα που έδιναν οι παλαιοί, οι πολύ παλαιοί, στην επανένωση ονείρου και πραγματικότητας, ποίησης και ζωής. Γιατί 2048, γιατί, αυτά θα απαντηθούν στην πορεία παράλληλα με την ανάγνωση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ.